ήθελα να μορφωθώ. Άφησα τις σπουδές μου πολύ μικρή και αυτό ήταν ένα αποθυμένο για μένα. Οπότε κυνήγησα το όνειρό μου στην αρχή από το Ισπερινό ΕΠΑΛ. Μου άρεσε και ήθελα να συνεχίσω. Οπότε ήρθα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ήταν πρώτη επιλογή μου. Ήταν στόχος όλη τη χρονιά. Η θέληση και η αποφασιστικότητα οδήγησε τη 48χρονη Κατερίνα Σαμάντη στα φοιτητικά έδρανα. Παρά το επιφερτισμένο πρόγραμμα που είχε, κατάφερε να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Έθεσα στόχο αυτή τη στιγμή να μπω στο Πανεπιστήμιο, να μπω στο τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, που θεωρώ ότι θα μου δώσει. Η πρωτοετής φοιτήτρια μένει στην Αριδαία και έχει τρία παιδιά, ένα γιο 32 χρόνων, μία κόρη 23 και έναν 9χρονο. Μέσα από το στόχο μου να πετύχω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεν θέλησα να αμελήσω τους άλλους ρόλους μου. Σαν επαγγελματία, σαν μητέρα, έχω τρία παιδιά. Το μικρότερό μου είναι στην ηλικία των 9 και με χρειάζεται, οπότε είχε πολύ νυχτερινό διάβασμα υπόθεση. Αισιόδοξο παράδειγμα αποτελεί και η Ελένη Χατζιωάννου από την Άουσα, κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, που κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Σήμερα είναι επικεφαλής του επίκεντρου της ActionAid, που στόχο έχει την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Πρέπει να πιστεύουν ότι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Εμένα η ζωή μου άλλαξε όταν συνειδητοποίησα αυτό, ότι αυτό που μας διαχωρίζει τους ανθρώπους από τον πλανήτη είναι οι ευκαιρίες. Κάποιοι έχουμε ευκαιρίες και κάποιοι δεν έχουμε ευκαιρίες. Αυτά τα παιδιά εδώ έχουν τεράστια ευκαιρία στα χέρια τους σήμερα. Ξεκινάνε τις σπουδές τους. Κάτι που εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο ονειρεύονται, αλλά δεν μπορούν να την έχουν την ευκαιρία. Και αν την εκμεταλλευτούν σωστά και την αξιοποιήσουν και καταλάβουν τι έχουν στα χέρια τους, μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Με αισιοδοξία βλέπει την πορεία του στο Πανεπιστήμιο και ο πρώτος φοιτητής όλων των ΕΠΑΛ της Ελλάδας, ο Ευάγγελος Παναγιώτης Αλεξανδρής από τη Σπάρτη. Η περίοδος στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολη. Οι δουλειές είναι περιορισμένες, αλλά πιστεύω ότι αν προσπαθήσεις και αγαπάς αυτό που θες να κάνεις και δεν είναι απλώς μια δουλειά για να περνάς, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι θα σου δημιουργηθούν ευκαιρίες και η Ελλάδα δίνει ευκαιρίες. Πιστεύω κανένας Έλληνας δεν θέλει να διώχνει το παιδί του και να πηγαίνει στο εξωτερικό για να βρει μια δουλειά. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλωσόρισε τους πρωτοετής φοιτητές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πετυχημένη πορεία αποφύτων.